Καλησπέρα σε όλους, καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα νέο επεισόδιο Run Simulator. Επιστρέφουμε λοιπόν πίσω στο ράτσο μας. Έχουμε να κάνουμε αρκετές αλλαγές στο σημερινό επεισόδιο. Δεν ανέβηκε το σημερινό επεισόδιο που βλέπετε Δευτέρα λόγω κάποιων διακοπών ρεύματος που είχαμε στην περιοχή μου. Επιστρέφουμε σήμερα Τετάρτη. Αν θέλετε να μαθαίνετε νέα για το κανάλι και πότε αναβάλω κάποια βιντεάκια, ακολουθήστε με στο Instagram, εκεί βγάζω ανακοίνωση αν τύχει κάτι. Οπότε δεν θέλω να χάσουμε άλλο χρόνο στο εισαγωγικό. Θέλω να προχωρήσουμε κατευθείαν γιατί έχουμε αρκετές δουλειές που τρέχουν και πρέπει να γίνουν πραγματάκια. Οπότε πάμε κατευθείαν στο σημερινό μας επεισόδιο. Λοιπόν, παιδιά, όπως βλέπετε, είχαμε έρθει για ένα μεσημεριανό υπνάκο. Πάμε λίγο στην κουζίνα αυτή τη στιγμή να φτιάξουμε ένα καφεδάκι, να πάρουμε λίγο τα πάνω μας. Εδώ καφεδάκι, πάρω και ένα ποτηράκι και τη ζαχαρούλα και το χτυπητήρι. Οπ, να το καφεδάκι, στην υγειά σας. Οχ, δόση φρεσκάδας. Λοιπόν, να βγούμε από την πίσω πόρτα σήμερα και να πάμε προς εδώ στα ζωάκια μας που έχουμε εδώ, τις αγελαδίτσες μας. Είχαμε γαλατάκι εδώ, οπότε το αποθηκεύω αυτό κάπου σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, το αφήσουμε εδώ. Σήμερα έχουμε να φτιάξουμε πραγματάκια. Είχαμε πει να φτιάξουμε σφαγεία και διάφορα άλλα πραγματάκια για να μπορούμε να σφάζουμε τα ζώα. Αλλά όπως είχατε δει εδώ πέρα, είχαμε βάλει αρκετά beef που είχαμε σκοτώσει αρκετές αγελαδίτσες στο τέλος του προηγούμενου επεισοδίου. Τώρα εδώ έχουν γίνει πάρα πολλές και οι κότες επίσης, όπως και τα αυγά και όλα τους. Άμα πω και εδώ μέσα θα έχει γεμάτο αυγά. Έχει γεμάτο αυγά εδώ πάνω, αλλά δεν έχει τόσες κοτούλες εδώ πάνω. Ωραία, είναι όλες κάτω, περισσότερες. Οπότε πιστεύω σε αυτό. Είχα αφήσει, ναι, τώρα που το θυμήθηκα για καλάθι, είχα αφήσει ένα ακόμα που είχα επάνω σε μια γυναίκα, σε μια κυρία που είχαμε κάνει κάτι αποστολές, που τους είχαμε πάει για πρωινό. Κάτι αυγουλάκια που ήθελε. Αυτά εδώ πέρα, όπως είχαμε πει, θα φύγουν κάποια στιγμή. Εδώ η αγελάδα αυτή πάει να φύγει έξω. Πήγε να φύγει έξω, αλλά ξαναμπήκε. Και αυτές έχουν γίνει αρκετές, οπότε αυτές θα τις περιποιηθούμε όταν φτιάξουμε το σφαγείο. Σήμερα έχω στα σχέδια να φτιάξουμε, να ολοκληρώσουμε την αποθήκη εδώ πέρα. Η αποθήκη σε θέμα κρεάτων είναι εντάξει. Έχουμε φτιάξει εδώ πέρα αυτά που βλέπετε όλα. Έχουμε εδώ, να τα για τα αυγουλάκια, να πάμε να μαζέψουμε. Στον πάνω όροφο τώρα θα φτιάξουμε όμως περισσότερα ντουλάπες για να έχουμε, αποθηκεύουμε κρέατα. Και στο πάνω, με τέρμα πάνω, ενδιάμεσα θα βάλουμε και το τυροκομείο μας. Οπότε θα χρειαστούμε και αυγουλάκια να καθαρίζω και ταυτόχρονα εγώ εδώ πέρα, μιας και θα τα μαζεύω και τα αυγά ταυτόχρονα. Τις είχαμε αφήσει απεριποίητες για αρκετό καιρό, παιδιά, οπότε βλέπετε ότι έχουν αρκετό καθάρισμα εδώ πέρα και αρκετά αυγουλάκια στην άκρη. Έλα εδώ εσύ τώρα, μωρέ. Να τελειώνω, να μαζέψω τα αυγουλάκια, να πάω να κάνω κανένα πραγματάκι που θέλω. Εδώ έχουν φωλιά αρκετές κότες ή μία. Και κάθε μέρα εδώ και έχει γεμίσει η γωνίτσα. Ωραία αυτό. Άλλο ένα ξεκάρφωτο έτσι εδώ. Φαγητό έχουν λίγο. Εδώ παραλίγο. Είχαμε αρκετό φαγητό, τους είχα γεμίσει προς το τέλος. Και όπως είμαστε εδώ να μαζέψω και τα πολλά τα αυγά. Εδώ είναι το μεγάλο το μπούγιο, γιατί εδώ είναι και οι φωλιές τους. Οι άλλες απλά κάνουν εκστρατεία και πάνε από κάτω και γεννάνε. Καταλάβατε τώρα τι κάνουν. Ωραία, και το τελευταίο. Όπα, έπεσε ένα αυγό εδώ μέρα. Όχι, ήταν εδώ πάνω. Από πού πέφτουν αυτά τα αυγά, γεννάνε τώρα οι κότες. Τα δείτε κάτι αυγά που πέφτανε. Μάλλον γεννάγαν οι κότες. Και σπάσανε. Αυτά εδώ πέρα δεν ήταν πριν, τώρα γεννήσανε. Είναι η ώρα. Τέσσερις. Συνήθως πρωί γεννάνε. Λοιπόν, τσεκάρετε μία κούτα γεμάτη αυγά γεμίσαμε αυτή τη στιγμή. Θα το πάμε να τα αφήσουμε εδώ πέρα. Έχουμε αρκετά ξύλα για αρχή, να κάνουμε λίγα πραγματάκια που θέλουμε. Αυτά θα μείνουν εδώ και πάμε να φτιάξουμε τα blueprint που θα χρειαστούμε. Από κάτω εδώ είχαμε φτιάξει το εργοστάσιο για να φτιάχνουμε τα κρέατα, λουκανικά και τέτοια. Σε αυτό εδώ πέρα το σημείο λέω αυτή πάντα να είναι το τυροκομείο μας και δεξιά αριστερά να βάλουμε και ντουλαπάκια. Τι λέτε, πώς θα είναι? Πιστεύω θα είναι αρκετά καλό. Οπότε θέλουμε τώρα μόνο να πάμε εδώ, να φτιάξουμε τραπεζάκια, να βάλουμε πάνω τα πραγματάκια μας. Ένα τραπεζάκι και ένα δεύτερο εκεί. Και θα πηγαίνουν, όπως βλέπετε, το τετραγωνάκι κάτω, δύο στο καθένα τραπεζάκια. Να έχουν λίγο άπλα μεταξύ τους και να έχουμε αρκετά γκαζάκια πάνω. Ωραία. Αυτά χρειάζονται 9 planks στο ένα.
Πιστεύω για αρχή τα τραπεζάκια θα βγούνε. Για να δούμε τι θα δούμε. Θα βάζω και προς τα μέσα. Να μην γυρνάω συνέχεια να τα πιάνω από έξω. Να παίρνουμε και κανένα με το που κατεβαίνουμε τη σκαλίτσα. Ωραία, πήρα μερικά. Έχουν μείνει 3-4 ακόμα πάνω στο... στην καρότσα. Από ένα θα θέλει για να συμπληρώσουμε μετά. Οπότε βάζω τα αρχικά και μετά στο τέλος συμπληρώνουμε ό,τι έχει απομείνει. Ωραία. Τα 4 τα βάλαμε. Άλλο ένα εδώ. Άλλο ένα για το τελευταίο. Και τώρα πιάνουμε να τα συμπληρώσουμε ένα στο καθένα που θέλει. Οπότε τα βγάλαμε αυτά άνετα. Εδώ και περίσσεψαν και 2 τάβλες. Ωραία μέχρι στιγμής είμαστε. Τώρα θα χρειαστούμε στο κάθε τραπέζι λέω να βάλω 2 γκαζάκια. Οπότε 2, 4, 6, 8, 10, 12. Είναι 6 τραπέζια. Πόσα είναι? 3, 2, 6. 6, 12. Και θα χρειαστούμε και 12 κατσαρόλες. Τώρα οι κατσαρόλες δεν θα τις έχουμε. Οπότε θα κατέβουμε κάποια στιγμή. Τώρα, όχι κάποια στιγμή. Τώρα για να τα φτιάξουμε. Αυτά δεν μπορώ να τα βάλω δυστυχώς μέσα. Οπότε το αγροτικό έχει λίγα πραγματάκια πίσω. Κάνουμε λίγο όπισθεν. Ωραία. Ανοίγω εδώ. Αυτά είναι άδεια, οπότε προς το παρόν τα αφήνουμε εδώ. Βάλει και αυτό εδώ πέρα για να μην το ξεχνάμε. Και να φορτώσουμε τα γκαζάκια. Είχα κι άλλο ένα εδώ. Ωραία. Καλά το θυμόμουν. Οπότε έχουμε 6. Χρειαζόμαστε άλλα 6 όμως. Οπότε... όπως είμαστε, παίρνω το αυτοκινητάκι, θα κατευθυνθούμε προς το μαγαζί, να δούμε και λίγο τι άλλα πραγματάκια θα χρειαστούμε. Σίγουρα κατσαρόλες θα χρειαστούμε, οπότε θα τις φέρουμε και αυτές, να τις έχουμε έτοιμες εδώ πέρα. Έλα με γύρω βρενάκι μέσα, παραλίγο θα πηγαίναμε καλά. Εδώ άλλη μία και κατέβηκα. Τέλεια. Πάμε να πάρουμε κατσαρόλες, 12 κατσαρόλες, εδώ θα τις χωρέσουμε όλες αυτές. Δυστυχώς δεν μπαίνουν μέσα σε καλάθια, θα τις βάζαμε. 5 παίρνω μόνο. Θέλω 12. Ήταν 3, 6. Είχαμε πει θα βάλουμε από 2. Οπότε ναι, βάλε άλλα 5 και άλλα 2. Ωραία αυτά. Γκαζάκια θέλαμε άλλα 6 πάλι. Οπότε γκαζάκια δεν παίρνουμε εδώ πέρα. Παίρνουμε στο άλλο, ε. Ναι. Οπότε παίρνουμε και αυτά. 106.000 είμαστε αυτή τη στιγμή. Έχουμε ακόμα χρήματα στην άκρη. Επειδή δεν μπορώ να βάλω ένα πραγματάκι πάνω στο άλλο στις κατσαρόλες, πιστεύω. Εκτός άμα μπορώ να τις βάλω κατευθείαν έτσι όπως είναι. Και μπαίνουνε. Μπορώ να βάλω πάνω από το σεντούκι. Ωραία, έβαλα άλλη μία. Και η τελευταία μας εδώ. Τσεκάρετε λίγο τι όμορφο τοπίο που έχει τώρα. Αρκετά όμορφη η ώρα αυτή. Ωραία. Παίρνουμε τα μάξι. Ανάψουμε και τα φώτα. Και κατευθυνόμαστε προς το hardware. Πώς το πάμε συνέχεια, το έχουμε διαλύσει, τα κάθε αυτοκίνητα τα έχουμε διαλύσει, να πω την αλήθεια. 8 η ώρα, πιστεύω για μισή ωρίτσα θα προλάβουμε. Έλα μπες μέσα, πάμε να προλάβουμε λίγο να κάνουμε την παραγγελία και μετά έξω τα παίρνω τα πράγματα. Ωραία, τρέξε. Λοιπόν, 6 γκαζάκια θέλουμε. 3 και άλλα 3. 375 ευρώ, τέλεια. Και είναι σε αυτό το πέρα το σημείο τα γκαζάκια μας. Να δούμε πού θα μπορώ να τα βολέψω αυτά. Σε αυτά μπορώ να βάλω από πάνω. Τέλεια. Οπότε ίσως φτιάξουμε λίγο καλύτερα το χώρο. Ή θα βάλω από εδώ πέρα άλλα 2 πόσα με χωράνε. Και θα βάλω και από πάνω. Σε αυτή εδώ την ακρούλα βολέψαμε και την τελευταία μας μπουκάλα. Οπότε παίρνω το αγροτικό τώρα. Κατευθυνόμαστε στο σπίτι. Θα πάω να πέσω κατευθείαν για ύπνο γιατί είμαστε την ίδια μέρα. Μεσημεράκι που ξυπνήσαμε, οπότε τώρα βράδιασε. Και το πρωί θα πάμε να βολέψουμε τα πραγματάκια. Καλή ευκαιρία ήταν τώρα να παίρναμε και την καρότσα ταυτόχρονα και να φτιάχναμε, να παίρναμε και ξύλα. Αλλά προς το παρόν έτσι κι αλλιώς δεν τα βλέπαμε και τόσο καλά να τα ντανιάσουμε. Οπότε θα τα φέρουμε το πρωί και να πάρουμε όσα χρειαστούμε. Αχ. Νέα μέρα ξημέρωσε, έχουμε αρκετές δουλειές, δεν καθόμαστε καθόλου, πρέπει να φύγουμε να πάμε να φτιάξουμε το τυροκομείο. Λοιπόν, όπως είμαστε εδώ, το τυροκομείο μίλετε τρελοκομείο, δεν καταλάβατε καλά. Λοιπόν, εδώ μπροστά, πίσω, να πάμε το κοτσάρουμε κατευθείαν ακριβώς εκεί που είναι η πόρτα, να παίρνουμε τα πραγματάκια μας και να μπαίνουμε, βγαίνουμε άνετα. Λοιπόν, γκαζάκια θα χρειαστούμε πρώτα, οπότε πάνω τα μεταφέρω πάνω.
σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, εδώ που τσακμακώνουμε να είναι στο μπροστά μέρος, για να τα ανάβουμε. Το δεύτερο θα το αφήσουμε λίγο χώρο να έχουμε ταξίδι τους, να μην κολλάνε οι κατσαρόλες. Και εγώ πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω να φτιάξω όλα τα τραπεζάκια. Οπότε κάνουμε ένα γρήγορο ντο, να τα βολέψουμε όλα. Δυστυχώς, όπως είπαμε, δεν μπορούμε να τα βάλουμε μέσα σε κουτάκια και να τα μεταφέρουμε όλα. Λοιπόν, τσεκάρετε λίγο, παιδιά, με τις μπουκαλίτσες και μόνο που έχουν μπει. Δείξτε, έδειξε λίγο εδώ πέρα το μέρος. Οπότε, μόλις συμπληρωθεί όλο, μπουν και τέτοιο. Και τα ντουλαπάκια που θέλω, θα βάλουμε και πάνω κάτω, όπως έχουμε βάλει στο κάτω μέρος, θα βάλουμε και εδώ πέρα. Και τα ντουλάπια αυτά που είναι για τα τυριά, να έχουμε και εδώ πέρα κατευθείαν στο τυροκομείο δίπλα. Αλλά θα έχουμε και στο κάτω μέρος, όπως έχουμε φτιάξει. Και ίσως η άλλη αποθήκη που θα είναι για τα κρέατα να μπει σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Θα το δούμε πώς θα γίνει. Μία-μία σε αυτό εδώ πέρα το χώρο. Τα έχουμε εδώ κάτω. Κοιτάξτε, τώρα θα δείξει κούκλα. Κούκλα το τυροκομείο θα γίνει. Άλλη μία εδώ. Άλλη μία. Βάλαμε πολλές. Αυτό μία φορά το κάνεις. Μετά απλά φτιάχνεις τα γαλατάκια σου δύο μπουκαλίτσες και είσαι άρχοντας, γιατί τώρα έχουμε πολλές αγελάδες. Και όπως είχαμε πει στις αγελάδες που έχουμε της γαλακτοπαραγωγής, σε αυτόν τον αριθμό θα δούμε ποιες είναι θηλυκές, ποιες είναι αρσενικές. Οι αρσενικές θα φύγουν. Μετά, όταν θα χρειαστεί εγώ να κάνω αναπαραγωγή και να βγάλω και άλλες αγελαδίτσες, να έχουμε θηλυκές για να βγάζουν γάλα αν χρειαζόμαστε περισσότερο, θα πάμε στο dealer. Θα πάμε στο dealer, θα πάρουμε ένα τάβρο και θα το φέρουμε εκεί πέρα να κάνει τη δουλειά του. Μόλις πολλαπλασιαστούν πάλι, θα φύγει και το αρσενικό και θα συνεχίσει με αυτό το ρυθμό. Για να μην ξεφεύγουν σε αριθμό, θα αφήνουμε έναν αριθμό θηλυκών και όποτε θέλουμε να πολλαπλασιάσουμε λίγο παραπάνω, να βάζουμε και ένα αρσενικό. Το ίδιο παίζει να γίνει και στα γουρούνια. Θα το οργανώσουμε κάποια στιγμή. Αλλά στις άλλες που είναι κρεατοπαραγωγής θα μείνει έτσι όπως είναι, για να βγάζουν ζωντανά, για να προχωράει και εκεί πέρα το κρέας. Και το τελευταίο μπήκε μόλις τώρα. Οπότε, τώρα θα χρειαστούμε να φέρουμε και τα molds, τα οποία molds θα ξεχάσαμε να τα φέρουμε, αλλά αυτό είναι εύκολο, θα πεταχτούμε κάποια στιγμή. Με το σεντουκάκι και μόνο, μπορείς να τα φτιάξεις αυτά. Οπότε πάμε να βάλουμε το τυράκι από πάνω, το γαλατάκι μάλλον. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 τέτοιο βγάζουμε. 6 κατσαρόλες. Τώρα έχει πιάσει και μπόρα. Παίζει να είχα και άλλη τέτοια καρδάρα μεγάλα. Αλλά βάλε προς το παρόν εδώ. Πάρε εδώ, βάλε. Και πάμε να δούμε πού έχουμε την άλλη την καρδάρα. Πρέπει να την έχω εδώ πέρα. Την έχω εδώ στη γωνίτσα. Αν είναι γεμάτη, θα πάμε να συνεχίσουμε να βάλουμε πάνω. Είναι γεμάτη όπως βλέπετε. Οπότε θα την αφήσω εδώ στη γωνίτσα και θα την πάρουμε. Και είναι όλες αγελαδίτσες τώρα εδώ πέρα. Να πάρουμε το γαλατάκι. Και αυτή καφέ. Να δούμε πόσες γεμίζουμε. Τώρα είναι η τρίτη. Λογικά με τρεις αγελάδες γεμίζει μια καρδάρα. Οπότε ναι. Με τρεις γεμίζει μια καρδάρα. Οπότε παίρνω έλα. Πάμε να το βάλουμε και αυτά πάνω. Τα υπόλοιπα. Έχουμε βάλει μέχρι εδώ. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι. Οπότε γεμίζουμε δύο ταυτόχρονα και τις βγάζουμε κατευθείαν. Ωραία. Και έχω και άλλη μία κάτω που τρέχει, που είναι γεμάτη εδώ πέρα. Εδώ. Από αυτή δεν έχουμε πάρει, ωραία. Οπότε θα γεμίσω άλλη μία. Οπότε γεμίσαμε άλλη μία όπως βλέπετε, παιδιά. Εδώ δεν έχει καθόλου φαγητό. Γιατί? Έχει αδειάσει αυτό. Άδειασε αυτό. Πω. Στο τσάκ το προλάβαμε, παιδιά. Το γεμίσουμε. Γέμισε και εδώ το νεράκι. Τέλεια. Και προχωράμε. Τσεκάρετε λίγο. Έπρεπε να το κάνω λίγο πιο ψηλό, ρε γαμώτο. Δεν πειράζει. Ίσως το διορθώσουμε κάποια στιγμή, παιδιά. Αφήνουμε αυτές εδώ. Παραφέρω και την άλλη. Τη βάζουμε και αυτή εδώ στην ακρούλα. Ωραία. Και τώρα πάμε να φέρουμε και τα molds. Να δούμε πόσα έχουμε δίπλα. Μήπως με ένα τελαράκι εδώ πέρα τα φτιάξουμε. Πόσα έχουμε. Έχουμε δύο. Πω, τι. Είπα να πάρουμε το μικρό το αγροτικό που έχουμε καιρό να το κινήσουμε. Πάμε να βολέψουμε αυτό μέσα και να βγάλουμε το αγροτικό το άσπρο.
Ωραία, κατευθείαν μέσα μπήκε. Λοιπόν, εσένα θέλω. Οπότε το βάζεις εδώ κατευθείαν μπαμ μπαμ και το παίρνεις και φεύγεις. Σε κάτι λίγο πόσο μικρούλι είναι. Και πάμε να κάνουμε τις μπάντες μας τώρα. Έλα, αρπάζει κιόλας, έχει ροπή. Και κάνουμε drift και με αυτό. Τέλεια. Έλα εδώ. Και πάμε να πάρουμε τώρα να δούμε πόσο θα χωρέσουμε. Blue Molds και τέτοια. Βάλε 12. Πόσα λεφτά πήγαμε τώρα. Πήραμε 2000, ε. Τα βολέψουμε όλα. Δεν θα τα χωρέσουμε όλα. Θα περισσέψει 2 φακελάκια. Αυτά τα 2. Λέω να πάρω άλλο ένα τέτοιο και να γεμίσουμε άλλα 10. Ένα. Άλλα 10 πήρα. Να έχουμε. Να μην γυρνάμε πάνω κάτω συνέχεια και ψάχνουμε molds. Να τα έχουμε εύκαιρα επάνω στο τυροκομείο. Τώρα είμαστε 12 στα 12. Έχω 24 mold. Μια χαρά είμαστε. Το ένα ήταν το white mold, ήταν ένα στο φακελάκι. Αλλά κανένα πρόβλημα. Έχουμε αρκετά. Ακούστε πόσο αρπάζει. Έλα. 70. Κόψε εδώ τώρα γιατί θα φύγουμε μέσα στα μαγαζιά. Και θα γελάει ο κόσμος, όχι τίποτα άλλο. Μπες εδώ καλά. Ωραία. Έλα. Και πώς πάει. Αφασία το μικρό. Βολικό γιατί πάει και σφαίρα. Και είναι και ελαφρύ. Πώς θα περάσαμε εδώ. Το βγάλω λίγο εδώ μπροστά να μην μας εμποδίζει σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Παίρνουμε αυτά, ανεβαίνουμε πάνω και να φτιάξουμε λίγο τα τυράκια. Οπότε τα μισά θα γίνονται blue mold. Τα μισά είναι 2, 4, 6. Οπότε άλλα από εκεί γίνονται με white. White mold. Αυτό δεν έχουμε ρίξει. 1, 2, 3, 4, 5. Και ένα τελευταίο 6. Το βάζουμε ξανά μέσα εδώ. Πάμε να πάρουμε και τα αυγουλάκια από κάτω, να βάλουμε και αυγουλάκια σε όλα μέσα να είναι περιποιημένα. Το ένα είχε βγει Πω, είχε βγει κοτοπουλάκι και έγινε κότα, ρε φίλε. Φανταστείτε πόσο καιρό είναι εδώ πέρα. Λοιπόν. Ένα αυγουλάκι. 2. 3. 4. Και βάλτε να ξεκινάνε κιόλας να μαγειρεύονται. Ακούστε πώς βράζει το γάλα. Όπω, τα καζάνια βράζουνε. Λοιπόν, αφήνουμε και τα βουλάκια εδώ στην ακρούλα. Και τώρα έχουν βγει τα κέρντ. Οπότε θα χρειαστούμε μερικά. Σίγουρα θα χρειαστούμε 2 τέτοια άδεια για να το μεταφέρουμε από πάνω στο κάτω μέρος. Οπότε έχουμε άλλο ένα σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Πάμε να τα βολέψουμε. Φρέσκα, φρέσκα που είναι. Να τα βάλουμε εδώ μέσα να αρχίζουν να γίνονται. Ωραία, παίρνουμε ένα-ένα. Και αυτά είναι white mold. Ωραία. Α, ένα χρειαζόμασταν. Αλλά θα βάλουμε να βράσουν και άλλα τώρα, γιατί είχαμε και άλλα. Οπότε τα αφήνουμε εδώ. Αυτές είναι και οι δύο γεμάτες. Ωραία. Μία-μία. Μην τις ξεκινήσω κατά λάθος και τις μαγειρέψω. Δεν έχω άλλο σε αυτό. Συνεχίζουμε από εδώ. Τέλεια. Άδειασε και αυτό. Οπότε όπως και πριν, blue mold. Τα μισά και τα άλλα μισά white mold. Έχω βάλει και τα αυγουλάκια όπως βλέπετε και ξεκινάμε πάλι το μαγείρεμα. Θα βγάλουμε αρκετά τυράκια εδώ πέρα με τον τρόπο που έχουμε φτιάξει. Ξεκινάμε και αυτά τα 4. Και τα τελευταία 4 και αφήνουμε τα αυγουλάκια εδώ στην ακρούλα. Παίρνουμε αυτά και πάμε να τα βολέψουμε στο κάτω μέρος. Να δούμε πώς θα τα βολέψουμε. Αυτά είναι τα white. Οπότε αυτή η παρτίδα εδώ θα είναι με white mold. Παίρνει 6 το καθένα. Να τα έχουμε ακριβώς. Και από αυτή τη μεριά θα βάζουμε τα μπλε. Τέλεια. Τώρα πάμε να πάρουμε και τα από πάνω, τα καινούργια. Όπως κάναμε και πριν, αυτά είναι το white.
Τα white πιάνει πρώτα, ωραία. Οπότε τα βολεύουμε. Και το τελευταίο το white. Και από την άλλη μεριά, όπως και από δίπλα, είμαστε λίγο στενάχωρα, αλλά τη δουλειά μας την κάνουμε, παιδιά, όπως βλέπετε. Αξιοπρεπέστατα. Τέλεια. Πήραμε και αυτά. Έχουμε γεμίσει τώρα 1, 2, 4 ντουλαπάκια. Πήγαμε πολύ δυνατά για πρώτη μέρα. Οπότε πάμε να πάρουμε άλλη μια παρτίδα από γαλατάκι το απογευματινό. Πιστεύω τώρα είναι η ώρα τους. Να το δούμε κιόλας. Είναι η ώρα τους. Η καφέ είναι θηλυκιά κι αυτή. Τι έγινε εδώ ρε παιδιά? Αγριέψανε. Πάμε να φέρουμε και την άλλη την καρδάρα κάτω. Να τη γεμίσουμε κι αυτή. Βγάζουμε άλλη μια παρτίδα τέτοια. Οπότε θα γεμίσουμε άλλα 2 ντουλαπάκια. Έλα, πού βρήκα τώρα? Τόσο ψηλό. Α, είχαμε το τέτοιο. Λέω κι εγώ τόσο ψηλό. Ψήλωσα πάνω κάτω που πήγα. Ηρεμήστε ρε παιδιά, με φάτε εδώ πέρα τώρα. Λοιπόν, πού την έχω? Ωραία, μία εδώ. Μία αυτή δεν την έχω πάρει σίγουρα. Την άλλη την καφέ σίγουρα. Και αυτή εδώ σίγουρα. Ωραία, τελείωσε αυτή. Εσύ είσαι Ταύρος, τι δουλειά έχεις εδώ πέρα, και εσύ το ίδιο. Εσένα δεν σε είχα βρει. Και αυτή. Η τελευταία αυτή γεμίσαμε. Είναι και άλλες μέσα. Είναι κανένα 2-3 ακόμα που δεν παίρνουμε συνέχεια γάλα. Οπότε άμα πάρουμε κάποια στιγμή ακόμα μια καρδάρα, ίσως παίρνουμε παραπάνω παραγωγή. Τέλεια. Έχω βάλει τα αθλητικά μου σήμερα γιατί ήξερα ότι θα έχει πολύ τρέξιμο, να μην κουραστούμε. Τα μισά από εδώ. Όχι ρε γαμώ, το έφτιαξα ένα τέτοιο. Και δεν έβαλα και αυτό. Δεν πειράζει, βγάλαμε και ένα τσένταρ, έτσι ένα απλό τυρί. Κι άλλο. Γίνονται λάθη σήμερα. Λοιπόν, blue mold. Ένα. Blue mold, τώρα τα μπέρδεψα τελείως. Τώρα είναι που τα μπέρδεψα. Πήρα ξανά blue mold, οπότε βγήκανε όλη η παρτίδα σχεδόν blue mold. Αν καταλαβαίνω καλά. Αυτό είχαμε βάλει τέτοιο. Όπω τα καζάνια βράζουν, αυτό είναι. Προχωράει η παραγωγή μας. Προχωράει η παραγωγή μας. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε το πρώτο εδώ να παίρνουμε το τυράκι μας. Εδώ και αυτό. Και αυτό και αυτό. Έτοιμο και αυτό. Οπότε να ανάψουμε και τα φώτα όπως είμαστε σε αυτό εδώ πέρα το χώρο. Να βλέπουμε και λίγο και πάμε σε αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε από τα κάτω πρώτα. White mold έχουμε 3 μόλις. 1, 2, 3. Τα κέρτ βάλτε και αυτά εδώ μαζί. Τέλεια. Και τα blue mold θα μπουν κανονικά στην παρτίδα τους που μπαίνανε όπως πριν, στη μεριά τους. Θα αργήσουν αυτά, εννοείται τα τυράκια αργούνε. Όπως βλέπετε εδώ πέρα τα blue mold είναι 12. Και τα πάνω τα πρώτα που είχαμε βάλει είναι στο 14. Ενώ τα άσπρα είναι στο 27. Έχουν μεγάλη διαφορά στην παραγωγή τους, αλλά δεν μας πειράζει. Εμείς περιμένουμε. Τώρα που φτιάχνουμε και πολλά, τα αφήνουμε εκεί και όταν παίξει κάποια καλή τιμούλα, τα βολεύουμε. Πάμε να φτιάξουμε λίγο τα σημεία που θέλω να βάλω μερικά ακόμα ντουλάπια. Πού είναι τώρα, τα φύλλα είναι μπροστά ή πίσω τώρα? Όχι, είναι στο μπροστά μέρος, ωραία. 1, 2, 3 σε αυτό το σημείο. 1 εδώ, 2. Εδώ στην ακρούλα θα το αφήσουμε. 3 εκεί. Τώρα έχουμε 1, 4, 6. Βάζουμε αρχικά αυτά. Να τα βολέψουμε δεξιά αριστερά στα παραθυράκια. Βολεύω αυτά. Έχουμε αρκετά πραγματάκια που θέλουν αυτά. Ίσως μπορέσω να συμπληρώσω. Αυτά είναι τσιμέντα. Όχι, αυτά είναι σίδερα. Πάμε να συμπληρώσουμε τα σίδερα. 18, 18, 14, 18 και αυτά, 18 και από 10 εδώ το τελευταίο. Θέλουμε λίγα ακόμα. Εδώ προχωράμε, φτιάξαμε το 1 και έχουμε άλλα 2 για ίσα ίσα για ακόμα αυτό εδώ πέρα να συμπληρώσουμε. Ωραία, και το δεύτερο και να κάνουμε την αρχή και σε αυτό. Θέλουμε άλλα 10 εδώ, θέλουμε λίγα ακόμα σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Εγώ εκτός βίντεο τώρα θα πάω να
φορτώσω το τέτοιο να τα έχουμε έτοιμα τα ξύλα. Θα βάλω αρκετά, γιατί στο επόμενο επεισόδιο θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε και το σφαγείο που είχαμε πει. Τώρα έχει νυχτώσει για τα καλά. Κλείσουμε λίγο εδώ, να ανάψουμε και τα φωτάκια. Και να μπω λίγο εδώ πέρα στο playroom. Λοιπόν, εδώ να ανοίξω για την τηλεόραση και βάλει και φως. Και σε αυτό το πέρα το σημείο που είμαστε θα κλείσουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Όπως είδατε, φτιάξαμε λίγο το τυροκομείο, βάλαμε τα πραγματάκια που χρειαζόμαστε για να παράγουμε το τυρί, φτιάξαμε αρκετά. Όπως είδατε, παράγουμε ταυτόχρονα 2 καρδάρες με γάλα. Οπότε προχωράει έτσι πάρα πολύ γρήγορα η παραγωγή στο τυρί. Έχουμε αρχίσει, έχουμε βάλει και σαντουλάκι όπως είδατε. Στο επόμενο επεισόδιο θα έχω έτοιμα ξύλα φορτωμένα στο μεγάλο το τρέιλερ, να αρχίσουμε να φτιάχνουμε και το σφαγείο, αλλά να συμπληρώνουμε και ταυτόχρονα και ντουλαπάκια και ντουλάπες στην αποθήκη. Οπότε μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισοδιάκι που θα έρθει την επόμενη εβδομάδα. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Άμα θέλετε, όπως είπαμε και στην αρχή, να μαθαίνετε νέα για το κανάλι και όχι μόνο, ακολουθήστε με στο Instagram ή στο Facebook, όπως θα βρείτε κάτω στην περιγραφή, για να μαθαίνετε διάφορα νέα. Αυτά από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό επεισόδιο. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά σε όλους.